συνεχίσουμε, διότι γενικώς τα τελευταία δύο χρόνια στη ζωή όλων μας ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, παιδιά ήταν. Δεν ήτανε. Ναι, πόσο πήρε ο Καρντζάκης από το σπίτι σου εσύ. Εγώ δεν βγήκα καθόλου γιατί ήμουν έγκυος η κακομοίρα 9 μήνες. Καλά, εσύ τα έχεις όλα μαζί, γι' αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αυτό, το την κόλλα με το παπούτσι. Η πρεμιέρα. Βασίλη Πανουριά, απολύεσαι. Λοιπόν, το ξέρεις. Παιδιά, γενικά τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Για τα τελευταία δύο χρόνια, βέβαια, η Νικολέτα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει περάσει ζόρικα. Οπότε εμείς εδώ κάναμε ένα συγκεντρωτικό βιντεάκι. Μικρούλι, έτσι, και δυσάγησε για αυτές τις εκπομπές που έχουμε και πάμε. Α, εμείς πολύ ωραίοι. Πρέπει μαζί σου το άλσο βγήκα πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια. Εγώ κάτσα δύο χρόνια κλεισμένη στο σπίτι. Αγάπη μου, λάθος επιλογή παπουτσιού Vivian μου για γυναίκα που έχει να βάλει τα κούνια δύο χρόνια. Εγώ όσο καιρό ήμουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι, λοιπόν, πάρα πολύ καιρό, μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω την Ελεονόρα Μελέτη. Πήγα χθες στο Golden Hall, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, είχα να πάω δύο χρόνια. Με βλέπετε όμως κάπως έξαλλη, διότι επειδή γενικότερα είχα να βγω δύο χρόνια από το σπίτι και όλα μου τα αποθυμένα θα τα βγάλω σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έλεος. Τελικά δύο χρόνια τι έγινε. Τι σου σημαίνει. Πού ήσουν να διαλυθεί. Εδώ είσαι. Είχα να πει στην τελευταία δύο χρόνια. Τώρα πρέπει να σηκωθώ. Έλα. Έλα, έλα. Κάνει και κάτι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μπορεί εσείς να μην ταυτίζεστε, αλλά έστω εμένα οι 10 φίλες αυτή τη στιγμή που γέννησαν και ήταν έγκυοι σε καραντίνα και σε κορονοϊό, με φορούν πιο πολύ παιδιά από την πλειοψηφία. Αυτά τα δύο χρόνια λοιπόν. Ξέρεις τι, είναι και αυτό που σου εξήγησα και για άλλα θέματα πριν της εκπομπής. Μην λέμε πάλι ονόματα και επαναλαμβανόμαστε. Τα παρατήρησα από μια άλλη πλευρά τα πράγματα. Είχα αυτά τα δύο χρόνια λοιπόν που δεν ήταν δύσκολα, ήταν ενδιαφέροντα. Μπήκα στη θέση του τηλεθεατή. Μπήκα στη θέση της μάνας που δεν ήμουν ποτέ. Άρχισα να καταλαβαίνω και να αξιολογώ τελείως διαφορετικά τους ανθρώπους. Και εσείς αν είχατε δουλέψει παλαιότερα μαζί μου, πόσο φώναζα, πόσο ασχολιόμουν με βλακίες. Τώρα τα αντιμετωπίζω όλα πιο χαλαρά και πιο όμορφα και τα καταλαβαίνω. Κανέναν δεν ένοιαζε αυτό που είπα μόλις, αλλά δεν έχει σημασία, ήθελα να το πω. Όχι, γιατί το λες αυτό. Όχι, σας το λέω. Τα δύο χρόνια αυτά λοιπόν. Δούλεψα πάρα πολύ τον εαυτό μου. Φυσικά. Παιδιά, όλοι δουλέψαμε. Και πολλοί κόσμοι το έκανε αυτό. Γνωρίσαμε πράγματα από τον εαυτό μας που δεν τα ξέραμε ότι υπήρχαν. Τα βγάλαμε. Παιδί μου, ένιωσες καλύτερα. Εγώ, τέλεια. Αυτό έχει σημασία. Με το τακούνι, πώς νιώθεις τελικά. Επειδή το λέει συνέχεια ο Κώστας αυτό, Κώστα μου, από την τηλεόραση, δεν έλειψα γιατί ήταν η δική μου επιλογή. Με εξαφανίσανε κάποιοι, αλλά αυτά θα στα πω άλλη ώρα. Γιατί. Όχι, αλήθεια. Είχα. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου. Όχι, γιατί συνέχεια κάτι θα ήταν. Πες μας αυτό και να μας πει για τον έρωτά της. Εννοώ ότι δεν μπορούσα να δουλέψω για κάποιους άλλους λόγους. Δεν ήταν ότι εγώ δεν ήθελα να δουλέψω. Μια χαρά δουλεύα και όταν ήμουν εκεί 9 μηνών αν ήθελα. Τώρα θέλω να σου πάρω συνέντευξη όμως. Όχι, άλλη ώρα. Και εγώ θέλω. Και εγώ θέλω. Γιατί να τα πεις όλα. Δεν ξαναβάζω και τελείωσε το θέμα εκεί μόνο με φιάπα.